Με τη διοίκηση και τους υπάλληλους του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ελευθερούπολης είχε το πρωί της Κυριακής συνάντηση ο Υφυπουργός Εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σε μια συνάντηση άνω της μίας ώρας, ο Υφυπουργός άκουσε τα προβλήματα του Ιδρύματος και συζήτησε μαζί με τους υπαλλήλους τους τρόπους για την καλύτερη λειτουργία του, τονίζοντας τη σημασία του για τον τομέα της περίθαλψης στην περιοχή. Στους φόβους των υπαλλήλων περί κλεισίματος του θεραπευτηρίου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν κάθετα αρνητικός, εξηγώντας πως οι συγχωνεύσεις γίνονται σε διοικητικό επίπεδο και πως δεν συντρέχει κίνδυνο λουκέτο το θεραπευτήριο. Ή μου βάλανε υπόψη διάφορα ζητήματα που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του. Από ζητήματα ανοίξης υποδομών, ζητήματα τακτοποίησης οφειλών του ΕΟΠΗ, που είναι το βασικό πρόβλημα σε όλα τα ιδρύματα. Του ΕΟΠΗ, αυτό περνάει από το Υπουργείο Υγείας βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το βασικό χρέος προς κάθε ίδρυμα. Αυτή είναι η ιστορία, παντού. Εκφράστηκαν φόβοι για συγχωνεύσεις? Όχι, όχι. Απλά τους εξήγησα εγώ ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο ποιο είναι. Υπάρχει ένα σχέδιο για διοικητικές συγχωνεύσεις. Όχι, τα ιδρύματα δεν σταματάνε. Τα ιδρύματα παραμένουν σε λειτουργία κανονικά. Όλα. Απλά οι διοικήσεις μαζεύονται σε μια ενιαία περιφερειακή διοίκηση. Α, αλλάζει δηλαδή το διοικητικό καθεστώς. Αλλάζει το διοικητικό μοντέλο, αλλάζει, όχι το... Όχι, τα ιδρύματα δεν επηρεάζονται. Εκεί που θα είχαν διοικητή, έχουν μια γενική συγκεντρωμένη διοίκηση στην έδρα της περιφέρειας. Κατάλαβες, ναι. Με εκπροσώπους βέβαια. Εντάξει, θα είναι και πρόσωπος Καβάλας ή Ελευθερούπολης, θα είναι και πρόσωπος Δράμας κτλ. Αυτό είναι το σχέδιο. Τα ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν.